Μια γυναίκα στην Κο πέθανε σε καρότσα αγροτικού γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο να την πάει στο νοσοκομείο. Μια 19χρονη έγκυο πέθανε στο κέντρο υγεία Νέα Μάκρη και οι συγγενεί τη καταγγέλουν ότι το ασθενοφόρο την παρέλαβε τρει ώρε μετά την κλίση. Ακούτε τα podcast του 902.gr Αυτά εν έτη 2023. Ας γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Οκτώβριος 2022. Το ΚΚΕ με ερώτησή του στη Βουλή απαιτεί την άμεση κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό στα στενοφόρα, ώστε να μειωθεί ο χρόνο αναμονή. Αυτά τα λέμε γιατί κάποιοι τη Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κλένεξανά ξανά πάνω από τα άθλια δημιουργήματά του. Πάνω από τα εγκλήματά του. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα των ημερών. Η αλήθεια είναι πω στην προεκλογική περίοδο επιχειρείται με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο να επιβληθούν διάφορα μυστήρια κριτήρια για το τι πραγματικά είναι κάθε κόμμα. Σαν κάποιοι να θέλουν να σβήσουν ό,τι έγινε πριν, να μηδενίσουν το χρόνο και να μετράνε από εδώ και πέρα. Κάπω έτσι, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ξυφουλκεί κατά τη πραγματικότητα που η ίδια διαμόρφωσε με την πολιτική τη ή ακόμα περισσότερο να παραμορφώνει την πραγματικότητα. Κάπω έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να μην ξέρει ποιο αύξησε του έμεσου φόρου για του οποίου πλέον τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζουν πω είναι και οι πιο άδικοι. Ευτυχώ δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Ένα καλό ψάξιμο στο τι έχει προηγηθεί είναι απαραίτητο και για άλλα προεκλογικά επιχειρήματα. Όπω για παράδειγμα για εκείνο το απίθανο επιχείρημα που επιστρατεύεται πω το θέμα είναι να πριονιστεί η αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία. Κάπω έτσι κάνουν προεκλογικό αγώνα διάφορα μικρά κόμματα. Θα επανέλθουμε στον ώρα αργότερα που είτε δεν κατάφεραν να μπουν στη Βουλή, όπω το Μέρα 25, είτε άλλα κόμματα όπω το κόμμα τη Κωνσταντοπούλου και κάτι άλλοι θρησκόληπτοι που ράβουν κουστούμια για τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Για να δούμε όμω, ποιο πραγματικά είχε την αυτοδυναμία στη Βουλή την περίοδο τη διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία από το 2019 έω το 2023. Θυμίζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε εκλεγεί έχοντας 158 βουλευτές. Ωραία. Κάποιοι παρετήθηκαν, άλλοι διαγράφηκαν, ωστόσο η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Α δούμε τώρα κάποια εμβληματικά νομοσχέδια τη προηγούμενη περίοδου και από πόσου βουλευτέ ψηφίστηκαν. Πρώτον, το νομοσχέδιο με το οποίο παραδόθηκε το ελληνικό στο Λάτσι το ψήφισαν πάνω από 250 βουλευτέ. Το νομοσχέδιο με το οποίο μονιμοποιήθηκαν οι ειδικοί φόροι κατανάλωση στα καύσιμα το ψήφισαν πάνω από 250 βουλευτέ. Το νομοσχέδιο με το οποίο εγκρίθηκε η νατοϊκή προμήθεια με τα μαχητικά αεροσκάφη RAFAL το ψήφισαν πάνω από 270 βουλευτέ. Το νομοσχέδιο για τη μετατροπή των ναυπηγείων Ελευσίνα σε ειδική οικονομική ζώνη χωρί εργασιακά δικαιώματα το ψήφισαν πάνω από 240 βουλευτέ. Το νομοσχέδιο για την ένταξη τη Σουηδία και τη Φινλανδία στο ΝΑΤΟ το ψήφισαν πάνω από 250 βουλευτέ. Για να μην κουράζω άλλο με τη λίστα η οποία είναι ατέλειωτη. Η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν από κοινού έναν μεγάλο όγκο νομοσχεδίων που καθόρισαν τη ζωή του λαού. Αυτοί διαμόρφωσαν την αυτοδυναμία τη πολιτική των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων μαζί με διάφορε κατά καιρού τσόντε από τα άλλα κόμματα. Και αυτό έχει ξανασυμβεί. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι τον Ιούλιο του 2015 η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχασε του μισού βουλευτέ τη και όχι μόνο δεν έπεσε. Αλλά βρήκε και ό,τι ψήφο χρειαζόταν για το Τρίτο Μνημόνιο από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι. Από όλα αυτά, ένα συμπέρασμα προκύπτει. Στη Βουλή που θα προκύψει, θα έχουν αυτοδυναμία οι στρατηγικέ κατευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψη. Θα έχουν αυτοδυναμία οι προτεραιότητε του ΝΑΤΟ και οι υπέρογοι εξοπλισμοί, του οποίου πληρώνει ο ελληνικό λαό, αλλά δεν αφορούν την άμυνα τη χώρα και αφορούν πρωτίστω τι ανάγκε του ΝΑΤΟ. Άρα. Όπω και αν κάτσουν τα σενάρια και οι υπολογισμοί, στην επόμενη βουλή αυτό που θα έχει αυτοδυναμία είναι η πολιτική που τσακίζει τι ζωέ των πολλών για τα κέρδη μια χούφτας καπιταλιστών. Γι' αυτό το λόγο, το θέμα είναι πόσοι θα είναι οι βουλευτέ του ΚΚΕ, που με συνέπεια αποκαλύπτουν ό,τι βρώμικο μαγειρεύεται από τα συστημικά κόμματα. Πόσοι θα είναι οι βουλευτέ του ΚΚΕ που με μαχητικότητα παλεύουν μαζί με το λαό που σηκώνει ανάστημα, που με πράξει και όχι με λόγια υπερασπίζονται πάντα τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα μέσα και έξω από τη Βουλή. Γιατί ακόμα και εμβληματικά νομοσχέδια που ψήφισε η προηγούμενη Βουλή έγιναν κουρελόχαρτα από την αγωνιστική δράση του εργατικού λαϊκού κινήματο με το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή. Έτσι μένει στα χαρτιά επαγόρευση των διαδηλώσεων. Έτσι αποτράπηκε η είσοδο τη Πανεπιστημιακή Αστυνομία στα Ιδρύματα, έτσι καταφέραν οι εργάτε στα ναυπηγεία τη Ελευσίνα να βάλουν τρικλοποδιά στον άθλιο νόμο που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, έτσι σε μια σειρά κλάδου οι εργάτε κατέκτησαν την υπογραφή Συλλογική Σύμβαση Εργασία κόντρα στου άθλιου νόμου Μιτσοτάκι και Τσίπρα. Αυτή είναι η βασική διαφορά με διάφορα κόμματα που έχουν βγει στη γύρα για να ζητήσουν ψήφο για να μπουν στη Βουλή και να εκλέξουν βουλευτέ. Για το ΚΚΕ η μεγαλύτερη εκλογική δύναμη θα αξιοποιηθεί μέσα στη Βουλή, αλλά θα κατατεθεί και ψήφο-ψήφο στου αγώνε έξω από αυτήν. Α πάμε τώρα στα λεγόμενα μικρά κόμματα. Ένα κόμμα, βεβαίω, δεν κρίνεται ούτε από το ποσοστό του, ούτε από το πώ αυτό θέλει να αυτοπαρουσιάζεται. Ένα κόμμα κρίνεται από τι θέσει του, την πολιτική του και τη διαδρομή του. Για παράδειγμα, έχει κριθεί πω τα λεγόμενα μικρά κόμματα έχουν αποδειχτεί μεγάλα εργαλεία του κατεστημένου όποτε τα χρειάστηκε. Για να μην κουράσουμε πάλι με τα παραδείγματα, θα πούμε μόνο κάποια ενδεικτικά. Ο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, το ΛΑΟΣ, ήταν ένα μικρό εθνικιστικό κόμμα, το οποίο όταν χρειάστηκε ψήφισε το πρώτο μνημόνιο μαζί με το ΠΑΣΟΚ το 2010, και αργότερα συμμετείχε σε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία έω τον Απρίλιο του 2012. Τα στελέχη του τότε ΛΑΟΣ πλέον στελεχώνουν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ και ο Βελόπουλο ήταν στο ΛΑΟΣ. Αντίστοιχα, η Δημάρ, που ήταν κάτι ανάμεσα σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, συμμετείχε σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ το 2012. Η ΑΝΕΛ ήταν ένα μικρό εθνικιστικό κόμμα το οποίο συγκυβέρνησε με το ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019. Τελικά, το ακροδεξιό κόμμα διαλύθηκε με τα στελέχη του να διοχετεύονται κατά βάση στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ποτάμι ήταν επίση ένα μικρό κόμμα, εναλλακτικό, που όμω μπήκε στη Βουλή, στήριξε κρίσιμε αποφάσει όπω το Τρίτο Μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, διαλύθηκε και τα στελέχη του πλέον βρίσκονται είτε στη Νέα Δημοκρατία, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε κάνουν τηλεοπτικέ εκπομπέ πλυντήρια, όπω είδαμε πρόσφατα. Μέχρι και ο Λεβέντη έχει τροφοδοτήσει με στελέχη τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Και το ερώτημα είναι, γιατί να μην συμβεί το ίδιο με όσου τώρα προβάρουν την είσοδό του στη Βουλή, όπω για παράδειγμα το κόμμα τη Κωνσταντοπούλου ή το θρησκόλιπτο Κομμα Νίκη. Γιατί να μην συμβεί το ίδιο με το κόμμα του Βαρουφάκη που μόλι σε μία κοινοβουλευτική θητεία είδε τρει από του εννέα βουλευτέ του να προσχωρούν σε κοινοβουλευτικέ ομάδε άλλων κομμάτων. Δηλαδή, υπήρξαν ψηφοφόροι που ψήφισαν το 2019 μέρα 25 για να μην του βγει ΣΥΡΙΖΑ και στο τέλο τη μέρα του βγήκε καραμπινά το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και Πασόκ. <ΣΣ1> Γιατί να μην συμβεί το ίδιο με το κόμμα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εδώ θα μείνουμε λίγο και θα πούμε δύο λόγια παραπάνω. Καταρχά, το κόμμα Πλεύση Ελευθερία είχε κατέβει και το 2019 στι εκλογέ, καταγράφοντα ποσοστό 1,9%. Αυτό το αναφέρουμε κυρίω διότι, αν και υπήρχε ω κόμμα, δεν το είδε κανεί πουθενά επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Αντίθετα, τι τελευταίε εβδομάδε το βλέπουμε αρκετά συχνά στι prime time των μεγάλων καναλιών και όχι μόνο. Πρόκειται για ένα κόμμα One Man Show που δηλώνει ούτε αριστερό, ούτε δεξιό και οι θέσει του είναι κάποιε γενικολογίε μπορεί κάποιο να αναζητήσει το πώ τοποθετείται η πλεύση ελευθερία σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλό είναι να το ψάξει, γιατί αν μη τι άλλο θα πληρώσει πολλά ο λαό μα για αυτό το μνημόνιο. Σα διαβεβαιώνουμε ότι όσο και να ψάξετε, δεν θα βρείτε τίποτα σχετικό από την πλεύση ελευθερία ω θέση. Μπορεί κάποιο ακόμα να επιχειρήσει να αναζητήσει το πώ τοποθετείται η πλεύση σε σχέση με τη συμμετοχή τη Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Και εδώ που τα λέμε, η Ελλάδα φιλοξενεί δεκάδε βάσει και υποδομέ του ΝΑΤΟ. Ούτε κουβέντα και γι' αυτό. Η διαδρομή τη Κωνσταντοπούλου αποδεικνύει πάντω πω θέσει έχει, αλλά μα τι κρατάει για έκπληξη στη Βουλή για να φάνε τότε την κρυάδα οι ψηφοφόροι τη. Βέβαια, το σλόγγαν Η ζωή στη Βουλή είναι λίγο αυτοκολ, γιατί η ζωή έχει ξαναυπάρξει στη Βουλή ω βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρο τη Βουλή το πρώτο εξάμεινο του 2015. Ήταν τότε που συμμετείχε με τα μπούνια στην εξαπάτηση του λαού, αφού όταν ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετούσε τα δύο ψηφισμένα μνημόνια, το πρώτο και το δεύτερο, τα οποία τα θα καταργούσε ο Τσίπρα, η Κωνσταντοπούλου απαντούσε σε σχετικέ ερωτήσει πω η υπόσχεση για κατάργηση των μνημονίων ήταν σχήμα λόγου. Η Κωνσταντοπούλου όταν ξαναυπήρχε στη Βουλή και την ώρα που ο λαός έδινε μάχες παντού για να απομονώνουν οι υπόδικοι βουλευτές της ναζιστικής χρυσή αυγή, η ζωή λοιπόν τότε απαιτούσε να παίρνουν άδεια από τις φυλακές οι ναζί για να συμμετέχουν στις εργασίες της Βουλής γιατί έτσι λέει ο κανονισμό τη Βουλή. Αυτά έλεγε τότε. Τώρα, για να ξαναεπάρξει στη Βουλή, έχει βαλθεί να πάρει σταυρού από τα ορφανά των Ναζί. Άλλωστε, με τέτοιε δυνάμει διαδήλωνε η ζωή Κωνσταντοπούλου στα εθνικιστικά συλλαλητήρια ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ένα άλλο μικρό κόμμα που θέλει να μπει στη Βουλή είναι το κόμμα Νίκη. Αυτό πρόκειται για ένα τσούρμο φασιστών με πολιτικά που μεταξύ σκοταδισμού και θρησκοληψία διαβάζουμε στι θέσει του πώ. Ανοίγουν εισαγωγικά. Το πρόβλημά μα δεν είναι η Ενωμένη Ευρώπη, αλλά η στάση μα μέσα σε αυτήν. Κλείνουν εισαγωγικά. Και το πιάσαμε το νόημα, το οποίο το ξαναβρίσκουμε στην πρόταση αυτού του κόμματο για τα κόκκινα δάνεια. Διαβάζουμε αυτό λεξί. Λένε στι περιπτώσει μη εξυπηρέτηση των δανείων, για παράδειγμα λόγω ανεργία, ο δανειζόμενο θα αναλαμβάνει υποχρεωτική εργασία στο ευρύτερο δημόσιο με ειδικό καθεστώ αυξημένων κρατήσεων, ώστε να υπάρξει υποχρεωτική μακροχρόνια εξυπηρέτηση του δανείου. Όλα για τους τραπεζίτες λοιπόν. Ακόμα και καταναγκαστικά έργα. <Κι> Κλείνοντα και για να απαντήσουμε στο ερώτημα του τίτλου του σημερινού μας podcast, στις 25 Ιουνίου πιο δυνατό ΚΚΕ για 100% μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση στην αυτοδύναμη πολιτική του κεφαλαίου που θα υπηρετήσει η νέα δημοκρατία ως κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ως συστημική αντιπολίτευση. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε να μας ακούτε στο Spotify, στο Google Podcast και στο Apple Podcast και βέβαια στο κανάλι μας στο YouTube. Και μην ξεχνάτε, μέχρι τότε στο 902.gr και το ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.